Η κατακλίδα όμως δεν μπορεί να είναι τόσο ευχάριστη. Γιατί? Γιατί η Ιωάννα θα πρέπει να μας υποδείξει τον δεύτερο μονομάχο για αυτήν την εβδομάδα. Ιωάννα. Έχω πάρει την απόφασή μου. Πριν μου πεις το όνομα, θα ήθελα να μου πεις λίγο τα κριτήρια με τα οποία επέλεξες. Κοίταξε, Λεωνίδα, ήμουν 50-50. Mm-hmm. Είτε στην Ειρήνη είτε στην Ελένη. Mm-hmm. Εγώ ως Ιωάννα πιστεύω ότι είμαι πιο κοντά σε δύναμη, σε ταχύτητα με την Ελένη. Mm-hmm. Και θα είναι μια αρκετά καλή μονομαχία. Mm-hmm. Και γι' αυτό επιλέγω την Ελένη. Δεύτερη λοιπόν μονομάχος για αυτή την εβδομάδα, μετά από επιλογή της Ιωάννας, είναι η Ελένη μας. Η αλήθεια είναι ότι στενοχωριέμαι και πονάω, λες και διάλεξε εμένα. Είμαστε τόσο κοντά με την Ελένη, είμαστε κάθε μέρα μαζί, έχουμε πει ένα σώρο πράγματα. Είμαστε σαν αδέρφια, έτσι τη νιώθω, σαν μικρή μου αδερφή. Είναι πολύ στενάχωρο και λυπηρό όλο αυτό. Δεν ξέρω. Σίγουρα περιμέναμε είτε το δικό μου όνομα να ακουστεί είτε της Ειρήνης. Δεν έχω πρόβλημα, η αλήθεια είναι. Εγώ το βλέπω λίγο διαφορετικό από ότι το βλέπει η Ιωάννα. Δηλαδή? Ότι δεν θεωρώ ότι είμαστε το ίδιο με την Ιωάννα. Απλά θεωρώ ότι θα δώσει κάθε μία τη δική της μάχη. Δεν θα πω η καλύτερη ας νικήσει, ας καλεί μάλλον να νικήσει αυτή που το θέλει πραγματικά να μείνει. Mm-hmm. Το θέλεις πραγματικά να μείνει στη φάρμα? Ναι. Θεωρείς ότι είναι νωρίς να αποχωρήσεις? Είναι πάρα πολύ νωρίς να αποχωρήσω εγώ. Mm-hmm. Δεν θεωρώ ότι είμαστε ίδια σωματικά με την Ιωάννα, όπως είπε. Θεωρώ ότι όλα αυτά τα είπε ο Νίκος στην Ιωάννα. Αλλά δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Σημασία έχει το αποτέλεσμα που θα φανεί αύριο. Ιωάννα. Έχω έρθει σε δύσκολη θέση, το έχω πει από την αρχή. Θεωρώ ότι ακόμη δεν έχω δείξει αυτό που είμαι, το έχω πει κιόλας. Δεν έχω πετύχει το σκοπό μου στη φάρμα. Ποιος είναι αυτός? Να πάω αρκετά πιο πέρα από ότι το μήνα. Στεναχωρήθηκα που διάλεξα την Ελένη και την Ειρήνη να διάλεγα πάλι θα στεναχωριόμουν. Αλλά το παιχνίδι είναι έτσι ώστε να πρέπει να ανταγωνιστούμε τους συμπαίκτες μας. Ξέρω ότι και οι δύο, όποια και να διάλεγα, θα στενοχωριόταν το ίδιο, όπως και εγώ στη θέση τους, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή. Θεωρώ ότι με την Ελένη είμαστε λίγο πιο κοντά αγωνιστικά και την επέλεξα γι' αυτό το λόγο. Λαρού, αύριο εκ των πραγμάτων χάνουμε ή την Ελένη μας ή την Ιωάννα μας. Δεν θα ρωτήσω προτίμηση, δεν θα το κάνω αυτό ούτως ή άλλως. Αν βλέπεις την ομάδα χωρίς την Ιωάννα ενδεχομένως και αν φαντάζεσαι την ομάδα χωρίς την Ελένη από τη μεθαύριο. Δεν φαντάζομαι την ομάδα χωρίς την Ελένη. Και δεν το λέω μόνο επειδή έχω έρθει πιο κοντά. Εμένα προσωπικά η άποψή μου πάλι διαφέρει από τη Ιωάννα. Συμφωνώ δηλαδή με την Ελένη. Σε ποιο επίπεδο, με συγχωρείς? Δεν θεωρώ ότι είναι το ίδιο αγωνιστικά. Mm-hmm. Προσωπική μου άποψη. Τώρα εύχομαι καλή επιτυχία και στις δύο και ας κερδίσει καλύτερη. Ωραία. Ποια είναι τα διαδικαστικά? Πρώτη μονομάχος της εβδομάδας ήταν η Ιωάννα μετά από επιλογή της αρχηγού της γαλάζιας ομάδας της Λαρού. Μετά από την ήττα στη δεύτερη δοκιμασία Ηλίας, η Ιωάννα κλήθηκε να επιλέξει μέλος της ομάδας της. Επέλεξε την Ελένη, η οποία είναι η δεύτερη μονομάχος. 7 συνολικά οι δοκιμασίες που θα δείτε, από μία θα μπορείτε να αποκλείσετε, 5 συνολικά θα παίξουμε στον Αχυρώνα, 1 πλεονέκτημα θα υπάρχει για την Ελένη. Η Ιωάννα και η Ελένη σήμερα θα διανυκτερεύσουν στα σπιτάκια των μονομάχων. Εκεί θα έχετε και χρόνο να γράψετε και τα γράμματά σας, όπου στο τέλος θα πρέπει να σκεφτείτε με τα δικά σας κριτήρια και να γράψετε και ένα όνομα. Σε τι θα αφορά αυτό το όνομα? Τον την αρχηγό της επόμενης εβδομάδας. Σας αφήνω, ευχαριστώ πάρα πολύ για ακόμη μια φορά, να είστε πολύ καλά, καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση στην Ιωάννα λίγο παραπάνω, καλή ξεκούραση στην Ελένη λίγο παραπάνω. Τα λέμε εμείς αύριο στον Αχυρώνα, να είστε καλά, την αγάπη μου. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Το συμβούλιο ήταν από τα πιο ωραία συμβούλια. Διασκεδαστικό μπορώ να πω, γιατί μας έκανε να ξεχαστούμε λίγο και ήταν από τα πιο έτσι ήρεμα συμβούλια, μπορώ να πω, χωρίς εντάσεις.